Ζαμπέλα σήμερα η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη απέναντι στο Ολυμπιακό, να πάρει και το προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περίοδου του πρωταθλήματος. Πόσο σημαντικό είναι το προβάδισμα καταρχήν που παίρνει η ΑΕΚ απέναντι στο Ολυμπιακό για τα play-off? Σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για την καθαρή νίκη που κάναμε. Το θέλαμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εδώ στη Φιλαδέλφεια με τον κόσμο μας στα play-off. Βέβαια όλα ξεκινάνε από την αρχή, δεν παίζει ρόλο οι νίκες ή οι ήττες στην κανονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό να διεκδικούμε το πρωτάθλημα εδώ μέσα και να το σηκώσουμε μέσα στο σπίτι μας. Πιστεύεις ότι με τέτοιο κόσμο, όπως και σήμερα που έδωσε προτερό παρόν, είναι εφικτό, να πάρει ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Είναι εφικτό. Εφόσον δεν θα πάει και στην πύλο για το κύπελλο, έτσι. Είναι εφικτό. Είμαστε μέσα στους στόχους. Είμαστε ικανοποιημένοι με την τερμάτιση της πρώτης θέσης μέχρι στιγμής. Συνεχίζουμε σκληρή δουλειά. Και είναι εφικτό εφόσον συνεχίσουμε να παίζουμε τόσο καλά και καλύτερα. Γιατί αλλιώς δεν είναι εφικτό. Δεν γίνονται θαύματα μόνο να φωνάζουν οι φίλαθλοι και εμείς απλά να κοιμόμαστε μέσα. Πρέπει να αντιδρούμε κι εμείς για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Μετά τον αποκλεισμό εισαγωγικά από το κύπελλο, έγινε και αλλαγή προπονητή. Πιστεύεις ότι όλο αυτό σας ψήφισε μέσα στην ομάδα για να αποδείξετε ότι είστε καλύτερες? Μας πεισμόσε γιατί δεν θέλουμε να μας αμφισβητεί κανείς. Θέλουμε πάνω απ' όλα για τους εαυτούς μας να παίζουμε και να σκίζουμε το τερέν η μία για την άλλη και εννοείται και για τον κόσμο μας. Απλά όλα γίνονται για κάποιο λόγο και απλά συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε πραγματικά. Στις λεπτομέρειες τώρα, πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το μάτς? Κάναμε εξαιρετικό service block άμυνα και δεν τις αφήσαμε καθόλου να παίξουν το παιχνίδι τους. Ουσιαστικά δεν αφήσαμε καθόλου να φανεί ο καλός εαυτός του Ολυμπιακού με τις σωστές τεχνικές οδηγίες και με την πίστη που έπρεπε σε συγκεκριμένα σημεία. Έδειξε σε κάποια σημεία ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου, αρκετά φοβισμένος με την απόδοσή σας. Πιστεύω ήρθαν πολύ σίγουροι εδώ μέσα. Δεν τους φόβιζε ούτε ο κόσμος ούτε τίποτα, αλλά σε στήσανε σε κάποια φάση και δεν περιμένανε ίσως να παίξουμε τόσο καλό βόλεϊ και να τους κοντράρουμε τόσο πολύ. Πιστεύανε ίσως ότι θα έχουν ένα πιο εύκολο απόγευμα. Απλά, όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό το δικό μας το παιχνίδι κάθε φορά και όχι τόσο του αντιπάλου. Γιατί αν εμείς κάνουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε, δεν μπορεί να μας νικήσει κάποιος. Έγινε συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε.